Θα διαβάσω λίγα εδάφια, αδερφοί, από ένα ψαλμό από τη σελίδα 584. Είναι αριστερή στήλη, είναι ψαλμός Ρο Μι Ήτα, και θα διαβάσω από το 11 εδάφιο μέχρι και το τέλος, αδερφοί. Είναι 4 εδάφια. Βασιλής της γης και πάντες οι λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ της γης, νέοι τε και παρθένοι, γέροντες με τα νεωτέρων, ας ενώσει το όνομα του Κυρίου, διότι το όνομα αυτού μόνου είναι υψώμενο. Η δόξα αυτού είναι επί την γη και των ουρανών. Και αυτός ύψωσε κέραση στο λαόν αυτού, ύμνων εις πάντας τους οσίους αυτού, εις τους Ιούς Ισραήλ, λαού ώστις είναι πλησίων αυτού. Αλληλούια. Δόξα στο Θεό, αδερφέ. Θα πεις, αδερφέ, είμαστε Ισραηλίτες. Είμαστε λαός του Θεού. Είμαστε ο πνευματικός Ισραήλ, ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου, αδερφοί. Είναι λόγια τα οποία μας αναφέρει εδώ, αδερφοί, ο λόγος του Θεού, και όπως ξεκινάει, βασιλείς, λέει, της γης. Εμείς, αδερφοί, ανήκουμε στο Μέγα Βασιλέα. Είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων, ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Αλλά πώς έρχεται και μιλάει ο λόγος του Θεού και πώς απευθύνεται, αδερφοί, σε όλο το πλήρωμα της γης, σε όλους τους ανθρώπους. Δόξα στο Θεό. Γέροντες, λέει, μετά των νεωτέρων. Βλέπετε, αδερφοί, υπάρχουν οι τάξεις μέσα στη ζωή. Δόξα στον Κύριο, αδερφοί. Ηλικιωμένοι και οι νέοι. Όλοι μαζί. Ένας λαός, αδερφοί, ο οποίος γνώρισε τον αληθινό Θεό. Και εμείς σήμερα, αδερφοί, γνωρίσαμε τον αληθινό. Είμαστε στον αληθινό Θεό. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου, αδερφοί. Εδώ μας λέει το πώς πρέπει να φερόμαστε. Ας ενούμε, λέει, το όνομα του Θεού. Ας δοξάζουμε, ας ευλογούμε. Ας εμνούμε, λέει, το όνομα, λέει, του Θεού. Δόξα στον Κύριο, αδερφοί. Δηλαδή, όταν πλησιάζουμε και πηγαίνουμε στην εκκλησία, και όχι μόνο, και όπου βρισκόμαστε, αδερφοί, να ευλογούμε το όνομα του Θεού, διότι αυτός ήρθε και μας έσωσε, είναι αυτός ο οποίος ήρθε και μας έβγαλε μέσα από το βούργο, μέσα από την αμαρτία, μέσα από ένα βέβαιο θάνατο, αδερφοί. Και εμείς από τη μεριά μας πρέπει να τον ευλογούμε, να τον δοξάζουμε και να τον ευχαριστούμε. Αδερφοί, η ανθρωπότητα σήμερα δεν θέλει το Θεό. Αυτό που παρατήρησα και είδα ιδιαίτερα στην Ελλάδα, κάτι το οποίο δεν το βλέπα άλλες χρονιές, αδερφοί. Οι άνθρωποι έχουν γίνει φιλόζωοι παρά φιλόθεοι. Λέει το μωρό μου, είναι, λέει, σαν παιδάκι, λέει αυτό. Και λέω, τι λέει τώρα, και μαθαίνουμε τώρα τελευταία, αδερφή, ένα γεγονός. Δεν ξέρω τι μάρκα ήταν αυτός ο σκύλος. Κατεσπάραξε ένα μωράκι, γιατί ζήλεψε, λέει. Δόξα στο Θεό, Αδερφή, υπάρχει ένας λαός. Είναι ο λαός του Κυρίου. Οι αναγεννημένοι, τα παιδιά του Θεού, που πρέπει πάντοτε να ευλογούν και να δοξάζουν μόνο τον Κύριο της δόξης, αδερφή, δόξα στο Θεό. Όχι όπως κάνουν σήμερα οι άνθρωποι, απομακρύνονται πιο πολύ. Ποιος Θεός, ποιος είδε τον Θεό. Δόξα στον Κύριο, αδερφέ. Και όμως κάθε χρόνο θα κάνουμε τα θρησκευτικά μας καθήκοντα, θα γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα, θα φτάσουμε στο Πάσχα και θα μείνουμε μετά στην Ανάσταση, και την ίδια στιγμή να πεις ότι πιστεύεις στον Χριστό. Ποιος τον είδε? Μα γιορτάζεις, μας κάνεις. Δεν υπάρχει άνθρωπος θρησκευόμενος ο οποίος, αδερφοί, να ευχαριστεί και να δοξάζει τον Θεό. Ο Θεός, λέει, θέλει, λέει, να προσκυνάμε τον Θεό εμπνεύματι και αληθεία, μέσα από την καρδιά μας. Και εδώ λέει, ας ενώσει, λέει, το όνομα του Κυρίου, διότι το όνομα αυτού μόνο, λέει, είναι υψώμενο. Δεν υπάρχει άλλο όνομα, αδερφοί. Δόξα στον Θεό. Η δόξα αυτού είναι, λέει, επί υψωμένων, η δόξα αυτού είναι επί την γη και των ουρανών. Είναι αυτός ο οποίος δεσπόζει και τον ουρανό, αλλά και τη γη, ας έχει δόξα το όνομα του Θεού, αδερφοί.
Και εμείς αδερφοί πρέπει να ευλογούμε και να δοξάζουμε τον Θεό, αδερφοί. Και αυτός λέει ύψωσε κέραση στο λαόν αυτό, τον Κύριο, τον Θεό της δόξης, ύμνων εις πάντας τους σωστίους αυτού. Και όσοι είναι αυτοί οι οποίοι πιστεύουν, είναι οι Άγιοι, είναι ο λαός του Θεού, εις τους Υιούς Ισραήλ. Και εδώ είναι αυτό, αδερφοί, πολλές φορές όταν μιλάς για τον Χριστό και μιλάς ότι ο Χριστός είναι Ιουδαίος, ότι ο Χριστός, ότι ο Θεός αγαπάει το λαό του Ισραήλ, και λένε και εσύ Ισραηλίτης είσαι. Όχι, αδερφοί, αλλά είμαστε λαός του Θεού, λαού ώστις είναι πλησίον αυτού, λέει, αλληλούια. Λαός ο οποίος είναι πλησίον, λέει, σε αυτόν. Δέστε, αδερφοί, δεν θέλω να πάρω πάρα πολύ χρόνο. Στους Εφεσίους, τα ξέρουμε, αδερφοί, τα εδάφια. Κοιτάξτε τι λέει ο Λόγος του Θεού στο β' κεφάλαιο. Τώρα όμως, στο 13 εδάφιο, δια του Ιησού, λέει, Χριστού, λέει, εσείς οι όντες πόντε μακράς εγίνατε πλησίον δια του αίματος του Χριστού. Είμασταν κάποτε, λέει, μακρά, δεν γνωρίζαμε τον Χριστό, δεν γνωρίζαμε την αλήθεια, δεν ήμασταν λαός του Θεού, αδερφοί, δόξα στον Κύριο. Γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές ότι εμείς πρέπει να ευχαριστούμε τους Ισραηλίτες, γιατί δεν δεχθήκανε τον Χριστό και ο Κύριος έστρεψε προς τα έθνη. Και σήμερα, αδερφοί, είμαστε οι μακράν, σήμερα γίναμε πλησίον. Δόξα στον Θεό, αδερφοί, και στο 19 λέει, και με αυτό θα τελειώσω, αδερφοί, άρα λοιπόν δεν είστε πλέον, λέει, ξένοι, λέει, και περαστικοί. Κάποτε ήμασταν έτσι, αδερφοί, δόξα στον Θεό. Αλλά συμπολίτε, λέει, των Αγίων, λέει, και οικοί του Θεού. Βλέπετε, αδερφοί, συμπολίτε, λέει, είμαστε των Αγίων, αλλά και οικοί του Θεού. Δόξα στον Κύριο, αδερφοί, βλέπετε, έρχεται και μας επιθυμίζει σε αυτά τα πράγματα, πολλά πράγματα, ο Λόγος του Θεού. Στο Ιωάννη, αδερφοί, το Ευαγγέλιο, είπα θα διαβάσω αυτό και θα τελειώσω, λέει κάτι, αδερφοί, στο 14ο κεφάλαιο, οικοί του Θεού, λέει κάτι απευθυνόμενος ο Λόγος του σε εμάς, αδερφοί, ένας λόγος από το στόμα του Θεού, από το στόμα του Κυρίου μας, και λέει ας μη ταράτετε η καρδιά σας. Είμαστε εκεί του Θεού, είμαστε παιδιά του Θεού, αδερφοί. Δεν σταματάει μόνο ο Θεός το να βρισκόμαστε εδώ στην παρουσία του Θεού, αλλά λέει κάτι, αδερφοί, πιστεύετε εις το Θεό και εις εμέ πιστεύετε. Γιατί σήμερα πολλοί λένε εγώ πιστεύω στο Θεό. Πιστεύεις στο Χριστό? Λέει πιστεύω στο Θεό. Μα η σωτηρία έρχεται δια του Ιησού Χριστού. Όποιος πιστέψει, λέει, στον Υιό, λέει, έχει ζωή αιώνιο. Δεν λέει στο Θεό. Δεν αποβάλλουμε το Θεό, αδερφοί. Ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο είναι τριάδο, ομούσιο και αχώριστο. Δόξα στο Θεό, αδερφοί, έτσι δεν είναι? Αλλά η σωτηρία έρχεται δια του Ιησού Χριστού. Και ο άνθρωπος πρέπει να επικαλεστεί το όνομα του Χριστού για να σωθεί. Ας έχει δόξα το όνομα του Θεού. Και εμείς όταν ακούσαμε για τον Χριστό, για το Ευαγγέλιο, και θυμάμαι, αδερφοί, όταν για πρώτη φορά άκουσα για το Λόγο του Θεού, λέω αυτή είναι αιρετική. Ξέρετε γιατί, αδερφοί? Γιατί δεν μιλούσανε για τους Αγίους. Δεν μιλούσανε για τη μητέρα του Χριστού. Αλλά μιλούσανε για ένα όνομα, το όνομα του Ιησού Χριστού. Και αυτή η αιρετική είναι. Μόνο στον Χριστό μιλάνε αυτοί. Μα έρχεται η στιγμή αυτή που να αρχίσω κι εγώ να διαβάζω το Λόγο του Θεού και είδα αυτό το ωραίο και θαυμαστό σημείο, αδερφοί. Δόξα στον Θεό. Και ιδιαίτερα, αδερφοί, το λέω αρκετές φορές αυτό, όταν έκανα τη μία ερώτηση και τη μοναδική, μπορώ να πω, εκείνη την εποχή, γιατί πολλοί αδερφοί βγάλανε ερωτήσεις πολλές και διάφορες. Και λέω, αδερφέ, αυτό το πίστευε κυρία, το μία ερεύνα που το λέει, και μου το έδειξε ο αδερφός. Και όταν έμπα σε μερικούς ότι το γράφει μέσα, μείνανε λίγο, σου λέει, τι μας κοροϊδεύει ο αδερφός. Όχι, αδερφέ. Ο Λόγος του Θεού λέει όλη την αλήθεια. Ο Λόγος του Θεού δεν λέει πίστευε και μία ερεύνα, ιδιαιτέρως λέει ερευνάτε, λέει, τα γραφάς, έτσι δεν είναι, αδερφοί? Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος ερευνεί το Λόγο του Θεού, το μοναδικό το οποίο θα συναντήσει από την αρχή μέχρι το τέλος, είναι το όνομα του Ιησού Χριστού, και αυτός είναι ο οποίος δίνει τη σωτηρία στον άνθρωπο. Αλλά εδώ πέρα μας λέει, αδερφοί, ας έχει δόξα το όνομα του Θεού, ο Λόγος του Θεού, εν τη οικία, λέει, του πατρός μου, είναι, λέει, πολλά οικήματα. Νομές, διαμερίσματα, σπίτια,
πολλά λέει κύματα. Ιδεμή ήθελα να σας πει υπάγωλε προς τον πατέρα μου, με συγχωρείτε, υπάγω να σας ετοιμάσω, με συγχωρείτε, υπάγω να σας ετοιμάσω τόπο, και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπο, πάλι λέει θα έρθω. Βλέπετε αδερφοί, εδώ μιλάει ότι ο Κύριος θα φύγει στους ουρανούς, λέει θα μας ετοιμάσει σπίτι, είναι όλα έτοιμα αδερφοί, όλα είναι έτοιμα προκαταβολής κόσμου, δόξα στο Θεό. Αλλά ο καθένας θα λάβει τον μισθό του κατά το έργο αυτού, ας έχει δόξα το όνομα του. Αλλά λέει και πάλι θα έρθω. Μιλάει για τη Δευτέρα Παρουσία, αδερφοί, δόξα στο Θεό. Και λέει, και αφού λέει υπάγω και σας ετοιμάσω τόπι, πάλι λέει έρχομαι και θέλω σας παραλάβει, λέει, προς εαυτό κοντά μου, θα σας πάρω, λέει, προς τον εαυτό μου, δια να είστε, λέει, και εσείς όπου, λέει, είμαι, λέει, εγώ. Δόξα στο Θεό. Θαυμαστό δεν είναι αυτό, αδερφοί? Μας δίνει μια επαγγελία ζωής αιωνίου. Μια επαγγελία του ότι θα είμαστε πάντοτε μαζί με τον Κύριο. Όπου είναι ο Κύριος θα είμαστε και εμείς. Δόξα στο Θεό. Ας δούμε τις καρδιές μας, αδερφοί, που είναι τώρα. Οι καρδιές μας είναι, αδερφοί, κοντά στο Χριστό. Ποθούμε, αδερφοί, να βρεθούμε στην παρουσία του Θεού. Ποθούμε, αδερφοί, να βρεθούμε μέσα στην αρπαγή της Εκκλησίας. Και λέει εδώ πέρα, και όπου εγώ υπάγω, λέει, εξεύρεται. Πολλά δεν γνωρίζαμε, αδερφοί. Δεν γνωρίζαμε πολλά πράγματα. Ξέραμε ότι ήμασταν χριστιανοί ορθόδοξοι, γεννηθήκαμε. Αυτό γνωρίζαμε. Αν πεθάνεις, πού θα πας, όπως ρωτάμε κανένα φραμερικούς, δεν ξέρω. Πιστεύεις στον Χριστό? Πιστεύω κι εγώ. Έχεις ζωή αιώνιο? Δεν ξέρω. Δεν τα λέει έτσι ο λόγος του Θεού. Και είχα αρκετές συζητήσεις, μπορώ να πω, στην Ελλάδα και με μάρτυρες της Σκοπιάς, τους Ιακωβάδες, αλλά αυτοί οι αδελφοί δεν αλλάζουν. Έχουν μία γραμμή δικιά τους και τίποτα άλλο. Εμείς ευτυχώς, αδελφοί, δεχθήκαμε το λόγο του Θεού και λέει, και όπου εγώ υπάγω εξεύρεται και την οδόν, λέει, εξεύρεται. Γνωρίζουμε την οδό, αδερφέ, έτσι δεν είναι? Δόξα στον Θεό. Και η οδός είναι ο Ιησούς μας ο Χριστός, αδερφέ. Να ακολουθήσουμε κατά πάντα τον Κύριο και να περιμένουμε, αδερφέ, την αρπακή της Εκκλησίας, σας έχει δόξα το όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν, αδερφέ.